Γεια σας! Μόλις επιστρέψαμε από το χωριό μου. Σήμερα είναι Κυριακή και είπαμε να πάμε έτσι μια βόρτα γιατί η μέρα είναι πανέμορφη. Άρχισε σιγά σιγά να μυρίζει άνοιξη επιτέλους. Μετά από αυτούς τους πολλούς μήνες χειμώνα έχουμε κουραστεί. Θέλουμε τόσο πολύ τον ήλιο. Στην Κύπρο φυσικά έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει τόσο πολύ κρύο. Είμαστε συνηθισμένοι αλλιώς και μας έχει κακοφανεί λίγο. Αλλά έτσι σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει και να αλλάζει και η διάθεσή μας επιτέλους. Όπως σας είχα πριν πει, πήγαμε στο χωριό μου. Το χωριό μου είναι Επισκοπή. Είναι ένα μικρό χωριό, πάρα πολύ όμορφο. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να πάμε. Λόγω και του χειμώνα, σήμερα βρήκαμε ευκαιρία να πάμε. Θέλαμε να πάμε και λίγο στο Περβόλι να μαζέψουμε πορτοκάλια, λεμόνια για να φέρουμε στο σπίτι. Άρα θα σας έχω κάποια πλάνα στο τέλος του βίντεο να δείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό. Μείνετε συντονισμένοι για να το δείτε. Επίσης, εχθές Σάββατο το βράδυ τους έφτιαξα έναν κέικ κακάο που είναι νηστίσιμο, πρώτη φορά το κάνω. Νόμιζα ότι δεν θα το κάνω καλό, γιατί δεν έχω ξαναφτιάξει κάτι νηστίσιμο σε κέικ, αλλά βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης τους έφτιαξα και pancakes για το πρωινό μας σήμερα το πρωί. Έτσι ξυπνήσαμε αργά, ξυπνήσαμε η ώρα 9, που στις καθημερινές εγώ ξυπνώ πάντα 5 γιατί πρέπει να φτιάξω και φαγητό. Πρέπει να ετοιμάσω τα παιδιά για το σχολείο. Πάρα πολλά πράγματα. Όμως σήμερα μείναμε λίγο πιο αργά. Ξεκουραστήκαμε πάρα πολύ. Ξυπνήσαμε, φτιάξαμε το πρωινό μας όπως έχετε δει και στα πλάνα πριν στην αρχή του βίντεο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πήρα τα τετράδια μου γιατί θέλω να οργανώσω λίγο το πρόγραμμα της εβδομάδας που μπαίνει. Επίσης θέλω να οργανώσω τα βιντεάκια μου, τα επόμενα βιντεάκια που θα κάνω που θα έχουν θέμα οργάνωσης, που πρέπει να γίνουν πριν το Πάσχα. Θέλω να οργανώσω τα καλλιντικά μου, το γραφείο μου και το playroom των παιδιών οπωσδήποτε, γιατί είναι λίγο χάλια. Άρα στα επόμενα βίντεο θα σας έχω την οργάνωση. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου για σήμερα. Όπως σας είπα στο τέλος του βίντεο θα σας έχω κάποια πλάνα από το χωριό μου που πήγαμε πριν λίγο. Και θα σας έχω στην περιγραφή, κάτω στο κουτί περιγραφής, τις συνταγές για το cake κακάο, το νηστίσιμο, και για τα pancakes. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βιντεάκια και μέχρι την επόμενη φορά ελπίζω να περνάτε όμορφα. Φιλούς και γεια σας!